Καλώς ήρθατε. Το μεσημέρι της Τετάρτης έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο ΤΕΙ για την εκλογή Πρίτανη και τεσσάρων Αντιπριτάνεων. Νέος Πρίτανης εξελέγει ο κύριος Δημήτρης Μπαντέκας, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη 1 Δεκεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου του 2021. Τι κάνετε, καλά, καλά είστε. Πάμε στα εδώ τώρα. Γεια σας. Καλά είστε. Με αφορμή λοιπόν τα νέα του καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει ο κύριος Μπαντέκας από 1 Δεκεμβρίου σε συνδυασμό με την ονομαστική του εορτή, καθηγητές και διοικητικά στελέχη πραγματοποίησαν μια μικρή δεξίωση στο χώρο του ΤΕΙ. Καταρχήν να πούμε ότι στο ΤΕΙ Αμουθού έχουμε αλλαγή φρουράς. Από 1 Δεκεμβρίου θα αναλάβει ο κύριος Μπαντέκας, ο οποίος εξελέγει με ευρεία πλειοψηφία ως νέος πρίτανης του Ιδρύματος. Θεωρώ ότι αυτές οι αλλαγές στα πρόσωπα είναι σημαντικές, διότι μαζί με τις αλλαγές στα πρόσωπα έρχονται και αλλαγές σε κάποια πράγματα, τα οποία ούτως ή άλλως και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αλλάζουν. Η ονομαστική μου εορτή συνέπεισε με την εκλογή μου στη θέση του πρίτανη του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βέβαια, αναλαμβάνω από 1η Δεκεμβρίου. Συνεχίζει να είναι ο κ. Μητρόπουλος μέχρι 30 Νοεμβρίου πρίτανης. Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον νέο πρίτανη όσο και με τους υπόλοιπους αντιπριτάνης και το καλό του Ιδρύματος, αλλά γενικά να βοηθήσουμε και την πόλη της Καβάλας όσο μπορούμε σαν ΤΕΙ Καβάλας. Όπως προβλέπετε, έγιναν οι εκλογές στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο δικό μας ΤΕΙ Καβάλας, και εξελέγησαν νέες πρίτανικές αρχές. Θέλω να συγχαρώ το Δημήτρη τον Μπαντέκα, ο οποίος είναι τον καθηγητή Δημήτρη Μπαντέκα, ο οποίος είναι ο επόμενος πρίτανης του ΤΕΙ, και να ευχηθώ τα καλύτερα δυνατά για την πορεία του Ιδρύματος. Είναι γνωστό ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μαζί. Είναι γνωστό ότι το ΤΕΙ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο εδρεύει στην Καβάλα, είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην κατηγορία του, και πιστεύω ότι θα συνεχίσει η ίδια προσπάθεια η οποία έχει φτάσει μέχρι εδώ με επικεφαλής τον καθηγητή τον Άσο τον Μητρόπουλο. Πιστεύω ότι το ΤΕΙ θα πρέπει να προχωρήσει σε μια πορεία η οποία έχει χαραχθεί, και αυτή η πορεία θα είναι εκείνη η οποία θα το οδηγήσει σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα και ακόμη σε ψηλότερα επιτεύγματα και ακόμη σε μεγαλύτερη καταξίωση. Είναι στο χέρι των καινούργιων διοικούντων. Ανέκαθεν υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο πάρα πολλές πλευρές, ειδικά ιδεολογικά σε άλλους χώρους αριστερούς, δεν θέλουν να συνδεθεί στα χρόνια τα δικά μου η παραγωγή με την διδασκαλία. Αν προχωρήσουν οι σχολές, ειδικά αυτές που είναι τεχνολογικού ενδιαφέροντος, και συνδεθούν με την παραγωγή διαδικασία και συνεργαστούν με τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες και με τον αγροτικό τομέα ο οποίος υπάρχει, πιστεύω η συμβολή στην παραγωγή τόσο στελεχών όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας και των νέων προϊόντων στην περιφέρειά μας θα είναι σημαντική προσφορά του. Οι καθηγητές λοιπόν έδωσαν 38 ψήφους στον κύριο Μπαντέκα έναντι του κύριου Θερίου, ο οποίος έλαβε 29, ενώ από τους διοικητικούς υπαλλήλους ο κύριος Μπαντέκας έλαβε 45 ψήφους, ενώ ο κύριος Θερίου 30. Όσο αναφορά τους καθηγητές, ο κύριος Μητρόπουλος έλαβε 23 ψήφους, οι κύριοι Μαδιτινός και Εμμανουλούδης έλαβαν 13, η κυρία Φλόρου 11, ενώ ο κύριος Δημητριάδης 6. Στο διοικητικό προσωπικό, ο κύριος Μητρόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους, στον αριθμό 27, ο κύριος Μαδιτινός 21, ο κύριος Τσομανουλούδης 11, η κυρία Φλόρου 8 και ο κύριος Δημητριάδης επίσης 11. Θα πάνε το Ίδρυμα ένα βήμα παραπέρα. Έχουμε το επόμενο εξάμηνο πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συζήτησης με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για να δούμε την περίπτωση του να γίνει το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ένα μέρος του Πανεπιστημίου, δηλαδή να γίνει μια συνένωση των δύο ιδρυμάτων. Ο μεγαλύτερος στόχος για το ΤΕΙ ποιος είναι? Ο μεγαλύτερος στόχος να πάει μπροστά και να βοηθήσει τους φοιτητές και το προσωπικό του να πάει και αυτοί μπροστά. Αυτό πιστεύω. Συναντήθηκα με δύο συμβούλους του κυρίου Τσίπρα για να θέσουμε το θέμα σε ό,τι αφορά το συνέδριο της Περιφερειακής Ανασυγκρότησης, το οποίο θα γίνει 13 και 14 Νοεμβρίου στην Κομωτινή. Επομένως, εμείς θα τα θέσουμε τα θέματα. Τα θέματα είναι η ένωση του Πανεπιστημίου, είναι το Ανοιχτό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και η δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου με βάση το εργαστήριο ύφεσους και GRID που έχουμε με το CERN. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Νομίζω ότι ο νέος πρίτανης θα τις υλοποιήσει μια χαρά και είμαστε εντάξει.